Σε ανομωτή κατάθεση από την εισαγγελία της Χαλκίδας κλήθηκαν οι δύο ύποπτοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη, οι οποίοι κατονομάστηκαν από αυτόπτη μάρτυρα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δυο τους προσέγγισαν το σκάφος του θύματος και αφού καυγάδισαν μαζί του, τον χτύπησαν θανάσιμα στο κεφάλι. Όπως επιβεβαιώνει το πόρισμα των ιατροδικαστών, ο πρώην υπουργός φαίνεται εκτός από το χτύπημα της προπέλας να φέρει και άλλα θανάσιμα χτυπήματα. Εφτά μήνες μετά το θάνατό του, η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη καταγγέλει ολιγορία και συγκάλυψη. Ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Κρήτη TV ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Σπύρου, είχε μιλήσει ευθέως για εμφανή κολυσιεργία του λιμενικού της Ερέτριας. Που δημιουργεί επίσης απορία, πώς είναι δυνατόν να είναι η βάρκα του Σύφη του Βαλιράκη αγκυροβολημένη από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, σε ένα σημείο το οποίο είναι στο κεντρικό σημείο της Ερέτριας, η μόνη βάρκα δηλαδή η οποία τέθηκε σε τιμότητα για ψάρεμα σε περίοδο COVID, και το λιμεναρχείο να μην πήρε χαμπάρι, να μην παρακολούθησε εκείνον ο οποίος επρόκειτο να πάει να ψαρέψει. Η χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, έχει προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος του εισαγγελέα Χαλκίδας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, καθώς και σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας. Ακόμα με δύο αιτήματά της, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει να μεταφερθεί η υπόθεση από τη Χαλκίδα στην Αθήνα. Παρέμβαση αναφορικά με την ανάγκη άμεσης διαλεύκανσης του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη έκανε το πρωί στη Βουλή ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Ο ίδιος έκανε λόγο για σειρά λαθών στη διαχείριση της υπόθεσης και ζήτησε την ανάληψη διαλεύκανσής της από κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ταυτόχρονα στελίτευσε την απουσία του κύριου Χρυσοχοίδη από τη συζήτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο κύριος υπουργός θα έπρεπε να ντρέπεται. Θεωρώ ότι είναι ντροπή για τη δημοκρατία μας. Ντροπή για το σύστημα δικαιοσύνης, ντροπή για τις αστυνομικές αρχές, ντροπή για τις λιμενικές αρχές, ο Σύφης ο Βαλιράκης, ένας πρώην υπουργός, ένας πρώην συνάδελφός μας βουλευτής, να έχει χάσει τη ζωή του 24 Γενάρη και τώρα να μπαίνουμε Αύγουστο και ακόμα να μην έχει ολοκληρωθεί η προανάκριση και η άσκηση δίωξεων. Βοηθήστε! Με τις ικανότητες τις υπηρεσίες που έχετε να διελευκανθούν τα αίτια του θανάτου.